Εμένα μου άρεσε, παιδιά, πολύ η Ντορέτα. Πάρα πολύ. Ήταν καλή. Νομίζω ήταν πολύ καλή η Ντορέτα. Αυτή ήταν η καλύτερη. Το όρεμά της, τα μαλλιά της, ο τρόπος που μίλαγε, είχε μια άνεση. Ήταν πολύ δυνατή. Όντως ήταν η καλύτερη. Εκεί πέρα βλέπεις. Έτσι, και ποιος μπορεί να το χειριστεί καλά και ποιος όχι. Δηλαδή, δεν ήταν ένα το κιού και τώρα θα πάμε στο επόμενο ζευγάρι που είναι αυτό κτλ. Όπως το λένε ούτως ή αλλιώς. Είναι ότι η Ντορέτα χθες είχε μια άνεση, έλεγε τα πράγματα όπως ήθελε, ήταν πάρα πολύ καλή. Ίσως είναι η καλύτερη. Έλεγε διαφορετικά στον καθένα και όχι πώς σας φάνηκε, τι κάνατε, το, έχετε την αγωνία αυτό που ακούμε. Εντάξει, εσύ σκέφτεσαι και τον Αγγέλου, τον περσινό γι' αυτό τώρα. Ναι, αλλά δεν θέλω να πω, ήταν πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Η Σνατσάκη πρόκειται. Καλό ο Αγγέλου, ρε παιδιά. Σε αυτό ήταν κολλημένο. Ήταν καλό. Ήταν κολλημένο. Ήταν κολλημένο στο παιδί. Η Σινατσάκη όμως ήταν καλή. Για μένα η καλύτερη χθες του σοου ήταν η Ντορέτα. Ναι, ήταν. Και ήταν και όχι, η Σινατσάκη είναι το πουλέν μου, αλλά δεν ήταν καλή. Ήταν εντεμή καλή. Όχι, λες τον Green Room. Στο backstage πάρα πολύ. Ήταν τρακαρισμένη πολύ μέρη. Συγγνώμη, να σου πω, ήταν η καλύτερη εννοή η Ντορέτα σε όλο το σοου, δηλαδή και από τι διαγωνιζόμενε. Για μένα το καλύτερο χθες, ο πιο άνετο άνθρωπο του σοου, αυτό που διαχειρίστηκε τη δική του αποστολή με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν ο Σπύρος Σούλης. Δεν ήταν φέτος. Δεν ήταν φέτος ο Σπύρος Σούλης. Όχι, δεν ήταν. Ήταν η Ντορέτα. Αυτό λέω. Εντάξει, το δεχόμαστε και εμείς. Είδες όμως ότι εδώ συμφωνούμε όλοι με την Ντορέτα για αυτό που έλεγες. Γιατί είναι φοβερή. Λοιπόν, ερώτηση.